την 30η, την 30 Μαΐου προς 31 για να κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί διαλέξατε άλλη μέρα? Όλοι οι Έλληνες παρακολουθήσαμε με αγωνία τον αγώνα του κριτικού λαού εναντίον των στρατευμάτων εισβολής, των γερμανικών στρατευμάτων εισβολής. Δηλαδή ζούσαμε όλο το δράμα του κριτικού λαού. Και όταν ο αγώνας τελείωσε, έβγαλαν οι Γερμανοί ένα ανακοινωθέν και μίλησε ο ίδιος ο Χίτλερ που είπε «Τελείωσε ο πόλεμος στην Ευρώπη. Από σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας ξένος στρατιώτης στην Ευρώπη απάνω. Η νίκη είναι δική μας». Εμείς δεν μπορούσαμε να ανεχθούμε αυτή την κομπορημοσύνη του Χίτλερ. Δεν μπορούσαμε να ανεχθούμε αυτή την αλαζονία του. Έτσι είσαι. Λες ότι τελείωσε ο αγώνας στην Ευρώπη. Εμείς αποδεικνύουμε ότι από τώρα αρχίζει ο αγώνας. Και ποια ήταν η απήχηση αυτού του πράγματος που κάνατε στον κόσμο? Οι Γερμανοί κατακτητές, οι Ναζί, αντί να αποκρύψουν το γεγονός και να πούνε ότι να μην φανεί καθόλου τίποτα, με την οτροπία που είχαν το ότι βρέθηκαν άνθρωποι και μας προσβάλανε, βγήκανε και το ανακοίνωσαν ήδη. Πέρα από το λίγο κόσμο που είχε πάρει χαμπάρι γύρω από την Ακρόπολη ότι έλειπε η γερμανική σημαία από την Ακρόπολη και διαδόθηκε και το έμαθε όλη η Αθήνα. Αλλά πέρα από αυτό, οι ίδιοι κάνανε τη μεγάλη γκάφα να το ανακοινώσουν. Το πήρανε οι σύμμαχοι στο εξωτερικό και το κάνανε βούκινο. Χάλασαν τον κόσμο. Τι εικόνες έχετε από την περίοδο της κατοχής? Η πρώτη εικόνα ήταν αυτή η μορφή της αντίστασης του ελληνικού λαού. Δηλαδή η βούλησή του ότι δεν πρόκειται να υποταχθούμε. Ό,τι και αν κάνεις κατακτητά, δεν πρόκειται να υποταχθούμε. Και φυσικά το πρώτο μέτρο που πήρε εξόντωση του ελληνικού λαού με την πείνα πριν αρχίσει το Αντάρτικο. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Άρχισε να λιγοστεύουν τα τρόφιμα, αφού τα αρπάζανε όπως θέλανε, και άρχισε η απόκρυψη των τροφίμων και άρχισε η πείνα και άρχισε το θανατικό. Εάν σήμερα που έχει 4,5 εκατομμύρια πληθυσμό η Αττική πάρετε εφημερίδες, θα διαπιστώσετε το πολύ πολύ 4-5 θανάτους να γράφουν οι εφημερίδες. Εκείνη την εποχή, μέρα παραμέρα γραφόντουσαν παλιά οι θάνατοι. Μόλις άρχισε η κατοχή, αρχίσαμε. Κάθε μέρα θάνατοι, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400 θάνατοι την ημέρα φτάσαμε. Σε πληθυσμό όχι 4,5 εκατομμυρίων, αλλά 750.000 που είχε η Αττική τότε. Όλες οι πληροφορίες φυσικά σιγά σιγά φτάνανε στο εξωτερικό και άρχισε μια κινητοποίηση από το εξωτερικό για βοήθεια του ελληνικού λαού. Πιέστηκε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός, και το πρώτο φορτίο τροφίμων που ήρθε εδώ με το σουηδικό πλοίο Ραντμάνσε έφερε σακιά από σιτάρι. Ακολούθησε το Κουρτουλούς, ένα πλοίο τουρκικό, γιατί και το σουηδικό ήταν ουδέτερη χώρα και η Τουρκία ουδέτερη χώρα. Ακολούθησε λοιπόν το Κουρτουλούς που πάλι ήταν τρόφιμα τα οποία έστελνε διάφορες οργανώσεις, περισσότερο ελληνικές. Έλληνες της Αμερικής προσέφεραν πολλά για να φορτωθεί το Κουρτουλούς και να έρθει. Εδώ υπάρχουν βέβαια πολλές περιπέτειες, αλλά με την ευκαιρία θα ήθελα να πω για τη στάση της Τουρκίας εκείνο το διάστημα. Φυσικά αντικειμενικά το ότι η Τουρκία δεν ακολούθησε τον δρόμο που είχε ακολουθήσει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν τάχθηκε με το μέρος των Γερμανών, ήταν προς όφελος των συμμάχων. Έπαιξε ένα ουδέτερο ρόλο. Τους τελευταίους δύο μήνες πριν τη λήξη του πολέμου προσχώρησε στους συμμάχους. Ως τότε τηρούσε ουδέτερη στάση. Όμως, η στάση του τουρκικού λαού ήταν, μπορούμε να πούμε, εξαίρετη. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος με τα γερμανικά στρατεύματα στη γερμανική εισβολή, ένα μέρος του σατρού μας, κάτω από την πίεση του γερμανική,
προσχώρησε, πέρασε τα τουρκικά σύνορα για να μην εχμαλωτιστεί. Η τουρκική κυβέρνηση, το επίσημο τουρκικό κράτος, τους αφόπλησε βέβαια, αλλά ο τουρκικός λαός τους υποδέχτηκε θερμά, τους Έλληνες στρατιώτες. Και στη συνέχεια, όλα οι Έλληνες που προσπαθούσαν να φύγουν και να πάνε στη Μέση Ανατολή και περνούσαν μέσα από την Τουρκία, αποβιβαζόντουσαν σε όλα τα παράλια τα τουρκικά. Αυτή ήταν η υποδοχή. Λίγα καράβια πήγαν κατευθείαν και λίγες βάρκες και καΐκια πήγαν κατευθείαν στη Μέση Ανατολή και στην Αίγυπτο. Τα περισσότερα πήγαν στην Τουρκία. Εκεί η στάση του